Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού έχει δημιουργήσει ανησυχία σε όλους τους ειδικούς. Αιτία της αύξησης των εισαγωγών και των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία είναι οι νέες υπερμεταδοτικές μεταλλάξεις της Όμικρον, εξαιτίας των οποίων έχουν εκτοξευθεί τα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες. Οι υγειονομικές αρχές είναι σε επιφυλακή με έτοιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης των κλινών για να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες, αν αυτό απαιτηθεί. Προς το παρόν, οι εισαγωγές δεν αφορούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι εφημερίες των νοσοκομείων, ωστόσο, γεμίζουν, ενώ οι απλές κλίνες COVID-19 πλησιάζουν ήδη σχεδόν στο μισό της δυναμικότητάς τους, με την κάλυψη να φτάνει στο 41,2%. Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ρεκόρ νέων εισιτηρίων COVID-19 για το τελευταίο διάστημα, με 260 νέους ασθενείς να εισάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για ανησυχητική αύξηση έκανε λόγο τόσο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, όσο και ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπάρχει μια αύξηση. Η αύξηση αυτή φαίνεται να σταθεροποιείται σε εβδομάδα προς εβδομάδα, αλλά προφανώς δεν είναι στην κορυφωσή της, δηλαδή είναι δυναμικό ακόμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πάρουμε σοβαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εφόσον δεν παίρνουν κανένα μέτρο αντιμετώπισης, και θα αρχίσει να πιέζεται και το σύστημα υγείας σιγά-σιγά. Άρα, καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε αυτό που λαβαίνουμε ακόμα, αν αντιδράσουμε, και η αντίδραση έχει βασικές λέξεις κλειδιά, είναι αύξηση του αριθμού των τεστ. Μάσκα και βεβαίως απολύμανση του αέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα συγκοινωνιών, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για παράδειγμα, στα αεροπλάνα. Μπορούμε να κάνουμε στοχευμένες δράσεις που να μην μας επηρεάσουν στην άνεση του καλοκαιριού και ταυτόχρονα να μας δώσουν την προστασία που χρειάζεται για να μην αντιμετωπίσουμε μεγάλο χώρο. Ακόμα και μετά στο φθινόπωρο που θα φτάσουμε. Οι λογικές που πηγαίνουν όλες οι χώρες είναι η λογική της συνύπαρξης με τον ιό. Mm-hmm. Όχι από άποψη επιλογής, από άποψη ότι είναι η πορεία της πανδημίας. Οι μεταλλάξεις πια σιγά σιγά γίνονται πολύ μεταδοτικώς, χωρίς να είναι πιο νοσηρές. Αυτή είναι η πορεία όλων των πανδημιών και εμείς πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο στοχευμένα μέτρα. Να χρησιμοποιήσουμε όπλα που έχουμε ήδη, τη μάσκα, τα τεστ. Δεν είναι μέτρα αυτά που είναι το αποκλεισμό και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε μέτρα του lockdown ή κάτι τέτοιο. Αλλά το να ελέγχουμε την κατάσταση και να φοράμε μάσκα για να προστατευτούμε και εμείς και οι αγαπημένοι μας, νομίζω είναι χρήσιμο. Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, τα πράγματα είναι καλύτερα όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Καθώς το τελευταίο 24ωρο νοσηλεύονται 7 ασθενείς, 4 ανεμβολίαστοι και 3 εμβολιασμένοι. Την ίδια στιγμή, αύξηση παρατηρείται στις απλές κλίνες. Οι εισαγωγές έχουν φτάσει τις 78, 43 είναι ανεμβολίαστοι και 35 εμβολιασμένοι, ενώ ένα άτομο νοσηλεύεται σε απλή κλίνη με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου και πρόκειται για εμβολιασμένο.